Η αποδέσμευση 16.500 αφημί αγροτών φέρνει ζεστό χρήμα μέχρι το Πάσχα, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Ώρα Εχμής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Μάλιστα, ήδη τις επόμενες μέρες θα έχουν αποδεσμευτεί τα πρώτα 2.500 αφημί. 88 εκατομμύρια δεν απορροφήθηκαν κατά την προηγούμενη πληρωμή του έτους 23. Με αποτέλεσμα αυτά να προσπαθήσουμε σε αυτή τη φάση μέχρι το Πάσχα να καταβληθούν σε μέγιστο βαθμό. Να απορροφήσουμε δηλαδή το μέγιστο ποσό. Από τα 88 εκατομμύρια δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Τα δεσμευμένα αφημί είχαν προκαλέσει δυσαρέσκεια στους αγρότες που το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν αντιμέτωποι με μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Την ίδια ώρα ανοίγει ο δρόμος και για ξεχασμένα αφημί από το 2000 που κανένας δεν ενεργοποίησε, προκαλώντας τον αρνητικό σχολιασμό του Υπουργού αλλά και την παρέμβαση για να ανοίξουν οι διαδικασίες. Παράλληλα, ανάβει το πράσινο φως και για τους παραγωγούς που είχαν δικαιωθεί δικαστικά. Εξέλιξη που θα φέρει και σε αυτούς ως δικαιούχους οικονομικές ενισχύσεις που δεν έλαβαν. Πολλά υπόλοιπα. Υπόλοιπο είναι αμέσως στα 88 εκατομμύρια συνδεδεμένες, οι οποίες άνοιξε η πλατφόρμα, έγιναν διορθώσεις και πασχίζουμε να έχουμε το μέγιστο ποσό να καταβάλλεται λίγο πριν το Πάσχα ή έστω τις πρώτες μέρες της μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα. Έχουμε όμως και 16.500 δεσμευμένα αφημί 2, 3 και 4 χρόνια. Η πλειονότητα αυτών, περίπου 10.500, είναι από την Κρήτη. Κάποιοι το είχαν βρει και λίγο παιχνίδι, ή κάποιοι το είχαν βρει και λίγο εργαλείο. Εργαλείο εκβιασμού, εργαλείο καταγγελιών, εργαλείο εκδίκησης και έστειλαν επιστολές ανώνυμες, ανυπόγραφες, που κατήγγειλαν τον κύριο Δασκαλάκη, τον Αυγενάκη, που έχει αυτόν και αυτό, και η οικογένειά του και τα ξαδέρφια του, που έλεγα μια κατηγορία Α, παπ, δεσμευόταν ο λογαριασμός. Δίχως να υπάρχει το δικαίωμα, η δυνατότητα. Να ερωτηθεί όχι καταγγελόμενος και να απαντήσει, να αποτρέψει, να καταρρύψει αυτές τις κατηγορίες ή τέλος πάντων να επιβεβαιωθεί ότι όντως έχει μια παρανομία πράξη, άρα κακώς λαμβάνει την όποια ενίσχυση. Για μία ακόμη φορά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν καταπέλτης για την προηγούμενη διοίκηση του ΕΛΓΑ, που όπως τόνισε προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις επιδοτήσεις, με τον κύριο Αυγενάκη να υπογραμμίζει πως η επόμενη ελοκομική περίοδος θα είναι πολύ καλύτερη από την φετινή σε σχέση με τα χρήματα που θα λάβουν οι παραγωγοί. Αυτό ήταν αποτέλεσμα δέσμευσή μου. Εξελίσσεται ο έλεγχος ένα προς ένα τα αφημί. Θα έχουμε μέχρι το Πάσχα πάνω από 2,5 τουλάχιστον και πλέον χιλιάδες αποδεσμευμένα αφημί που και εκείνα θα λάβουν τις ενισχύσεις που είτε έπρεπε να είχαν καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε δικαιούται και σε αυτή τη φάση πληρωμών.